μεταξύ είναι τροχοφόρο επιβατικό όχημα με ενσωματωμένο κινητήρα που χρησιμοποιείται για μεταφορές. Σύμφωνα με τους συνηθέστερους ορισμούς, τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται ώστε να κινούνται ως επιτοπλίστων στους αυτοκινητόδρομους. Να έχουν καθίσματα για 2 έως 5 άτομα, έχουν συνήθως 4 τροχούς και κατασκευάζονται κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων, αλλά και μερικές φορές για τη μεταφορά διαφόρων πραγμάτων. Τα αυτοκίνητα τέθηκαν σε παγκόσμια χρήση κατά τον 20ο αιώνα και οι ανεπτυγμένες οικονομίες εξαρτώνται από αυτά. Το έτος 1886 θεωρείται το έτος γέννησης του σύγχρονου αυτοκινήτου, όταν ο Γερμανός εφευρέτης Carl Benz κατοχυρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Benz Patent Motorwagen. Τα αυτοκίνητα έγιναν ευρέως διαθέσιμα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα ήταν το Model T του έτους 1908, ένα αμερικάνικο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από την Ford Motor Company. Τα αυτοκίνητα υιοθετήθηκαν γρήγορα στη ΣΥΠΑ, όπου αντικατέστησαν τις ζωήλατες άμαξες και τα κάρα, αλλά χρειάστηκε πολύ περισσότερο για να γίνουν αποδεκτά στη Δυτική Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Τα αυτοκίνητα διαθέτουν χειριστήρια για οδήγηση, στάθμευση, άνεση των επιβατών και διάφορα φώτα. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών έχουν προσθεθεί πρόσθετα χαρακτηριστικά και έλεγχοι στα οχήματα, καθιστώντας τα προοδευτικά πιο περίπλοκα αλλά και πιο αξιόπιστα και ευκολότερα λειτουργικά. Αυτά περιλαμβάνουν τις κάμερες στοπιστοπορίας, τον κλιματισμό, τα συστήματα πλοήγησης και την ψυχαγωγία μέσα στο αυτοκίνητο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του 2010 προωθούνται από κινητήρα εσωτερικής καύσης, που τροφοδοτείται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία εφευρέθηκαν νωρίς στην ιστορία του αυτοκινήτου, έγιναν εμπορικά διαθέσιμα στη δεκαετία του 2000 και προβλέπεται να κοστίζουν λιγότερο από ότι τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα πριν από το 2025.